Είδα τώρα εδώ ένα χάλι μαύρο, ας πούμε, εντάξει, δηλαδή είπαμε προηγουμένως ότι μπορούμε να ορίσουμε το font size και να πούμε ότι έχει κάποιο μήκος και ότι τώρα θα ορίσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να γράψουμε ένα μήκος και οι τρόποι που βλέπεις είναι όλοι αυτοί, εντάξει, είναι όλες αυτές είναι μονάδες μέτρησης στην πραγματικότητα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι CSS παρουσιάζει σελίδες, έτσι. Ωραία, ποιοι είναι οι πρώτοι διδάξαντες στο να κατασκευάζουν σελίδες? Και η απάντηση είναι η τυπογράφη. Έτσι, οπότε όταν πρωτοφτιάχθηκε και η CSS, ξέρεις, ας πούμε, οι τυπογράφοι είχαν πολύ μεγάλη σημασία η άποψή τους, γιατί αυτό κάνανε οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Έτσι. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, βέβαια, σε σχέση με τους τυπογράφους, ότι ενώ ο τυπογράφος έχει ένα συγκεκριμένο ύψος σε αυτό το οποίο παράγει, εμείς που παράγουμε σελίδες μπορούμε να έχουμε ένα ύψος το οποίο να είναι ό,τι να είναι. Εντάξει, το πλάτος πάλι έχει περιορισμό, αλλά πρακτικά το ύψος δεν έχει περιορισμό. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκεί πέρα χρησιμοποιούνται ένα σωρό κολοκύθια που δεν έχω ιδέα τώρα εγώ, γιατί δεν υπήρξε και τυπογράφος φυσικά, και ούτε έχω εντρυφήσει. Οι ίντσες εδώ πέρα, κλασικές μετρήσεις, αλλά επίσης τα points χρησιμοποιούνται πολύ στην τυπογραφία και τα pickas. Εδώ σου έχω γράψει κιόλας τις ακριβείς μετρήσεις, τι μετράει, το ένα είναι εκατοστά, το άλλο είναι χιλιοστά και τα άλλα είναι κολοκύθια με τη ρίγανη. Εμείς οι κομπιουτεράδες έχουμε συνηθίσει να μετράμε με τα pixels, έτσι. Οπότε τα pixels συνήθως είναι το 1/26 μια ίντσα, δηλαδή είναι 0,026 εκατοστά. Παρ' όλα αυτά όμως, όλα αυτά τα πετάμε στα σκουπιδιά, δεν τα θέλουμε. Τα αναφέραμε μόνο για να ξέρουμε ότι μπορεί να πέσουμε μπροστά τους. Γιατί τώρα ο σχεδιασμός των σελιδών, άμα ήταν να βγάζουμε τους χάρακες και να μετράμε, καληνύχτα, δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα να δουλέψει. Για τον λόγο αυτό, συνήθως δουλεύουν με έναν συνδυασμό, τα οποία είναι τα εξής. Είναι να χρησιμοποιήσουμε σχετικά μεγέθη, δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα σχετικά μεγέθη είναι το M και το REM. Αυτά τα δύο λοιπόν προέρχονται η ορολογία τους από την τυπογραφία πάλι. Παρ' όλα αυτά, στη CSS έχει μια τελείως διαφορετική χρήση. Θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη διαφάνεια την επόμενη για να το συζητήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μετά αυτό λοιπόν τα δύο τα αφήνουμε λίγο σε εκκρεμότητα, αλλά φαντάσου ότι θα καταλήξουμε πάλι με κοκκινίλα βέβαια, ότι με το REM και το M θα καθορίζουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς. Το font size δηλαδή θα παίζουμε με το REM και με το M. Εντάξει. Οπότε λίγο αναμονή μέχρι την επόμενη διαφάνεια. Αμέσως μετά, έχουμε τα pixels που οι γραφίστες λένε να τα χρησιμοποιείς για borders, για αυτό το σύνορο του κουτιού που το έχουμε βάλει σε 5-6 παραδείγματα μέχρι τώρα. Και μετά, για άλλα κολοκύθια όπως είναι το διάκαινο και, ο κενός χώρος ο οποίος υπάρχει έξω από το κουτί, και αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά όταν θα μιλήσουμε για το κουτί, να χρησιμοποιούμε το EMS. Αυτό το αφήνουμε λίγο σε επιφυλακή μέχρι να κάτσουμε να τα συζητήσουμε τότε. Και μετά, ποσοστά και επίσης αυτό εδώ το πακετάκι το οποίο θα του κάνουμε μία συζήτηση τώρα είναι για πιο στυλιζαρισμένες σελίδες, για αυτές που έχουν έντονα γραφιστικά στοιχεία. Εντάξει, τα υπόλοιπα όλα τα ξεχνάμε σαν να μην υπάρχουν, έτσι, οπότε κρατάμε τα pixel, κρατάμε τα M και τα REM που θα συζητήσουμε τι είναι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο viewport width και στο viewport height, τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα και θα επανέλθουμε σε αυτά πολύ αργότερα στα μαθήματα, εντάξει, όταν θα έχουμε μάθει τα βασικά properties της CSS, εντάξει. Εδώ λοιπόν είναι ένα σελιδάκι όπως βλέπεις, αυτό το σελιδάκι έχει ένα div, αυτό το div με τη σειρά του πηγαίνει και ορίζει ένα σύνορο για να το βλέπουμε, έτσι, οπότε το κουτάκι του είναι μέσα σε ένα μαύρο σύνορο και αμέσως μετά έχει το width, το οποίο width ορίζεται να είναι 50 vmin. Τώρα, προηγουμένως είδαμε τους, μάλλον δεν τους είδαμε, τη συμπάθειά σου, ας τους δούμε τώρα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα που είναι το viewport width, το οποίο είναι το 1 εκατοστό του πλάτους του browser. Λέμε viewport, δηλαδή εδώ πέρα έτσι όπως είναι ο browser, έχει και μια πολύ μικρή γραμμούλα εδώ αριστερά και έχει και μια πολύ γραμμούλα εδώ δεξιά. Το καθαρό πράγμα στο οποίο γίνεται η προβολή της σελίδας μας είναι το viewport, εντάξει. Άρα λοιπόν, όταν εμείς πηγαίνουμε και του λέμε, ας πούμε, ότι θέλουμε ένα μήκος το οποίο να είναι 70 viewport width, 70 VW πηγαίνουμε και γράφουμε, αυτό σημαίνει στην ουσία ότι θέλουμε να πιάνει το 70% του πραγματικού πλάτους που έχει αυτή τη στιγμή ο browser, εντάξει. Οπότε, εδώ στην περίπτωση αυτού εδώ πέρα του κώδικα, έχουμε χρησιμοποιήσει εντελώς αντίστοιχα το 50 vmin. Τι είναι το vmin? Το vmin είναι το ελάχιστο από το πλάτος και το ύψος της σελίδας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπροστά μου στο browser έχει ένα συγκεκριμένο πλάτος
και έχει και ένα συγκεκριμένο ύψος. Ποιο είναι το ελάχιστο από τα δύο, έτσι όπως βλέπεις το viewport αυτή τη στιγμή μπροστά σου? Το πλάτος είναι πιο λίγο. Άρα λοιπόν θα πάει στο πλάτος και θα πάρει το 50%. Εντάξει. Και γι' αυτό το λόγο, αν παρατηρήσεις το κουτάκι περίπου είναι στο 50%. Οπότε τώρα κοίτα τι γίνεται όταν το κάνω resize. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι το πλάτος αυτού του κουτιού, έτσι, επηρεάζεται και είναι σταθερά το 50% του viewport width. Όταν με το καλό όμως αυξηθεί αρκετά η σελίδα μου, ούτως ώστε το ελάχιστο από το width και το height του παραθύρου να είναι το height, τότε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι παίρνει αυτό το, δηλαδή τώρα πήγαινε στο ύψος της σελίδας και πάρε το μισό. Αυτό το μισό θα είναι στην πραγματικότητα το πλάτος το οποίο έχει το συγκεκριμένο κουτί. Και έτσι λοιπόν, μέσω αυτών μπορούν αυτοί που κάνουν περίπλοκες σελίδες να κάνουν εξαιρετικά περίπλοκα πράγματα. Κάναμε λοιπόν μια αναφορικά με τα μήκη τα οποία υπάρχουν. Είπαμε ποια μας ενδιαφέρουν. Αυτά εδώ πέρα τώρα τα viewport width και height και τα κολοκύθια θα ασχοληθούμε μαζί τους πολύ αργότερα. Για την ώρα αυτό το οποίο θέλω να κρατήσει είναι τα pixels και είναι επίσης το AM και το REM. Εντάξει, και επίσης το ποσοστό. Τώρα, μία παρατήρηση αναφορικά με το συντακτικό. Έχεις δει ήδη ότι πηγαίνουμε και γράφουμε την αριθμητική τιμή η οποία μας ενδιαφέρει και αμέσως μετά έχουμε τη μονάδα μέτρησης. Δεν πρέπει να αφήνουμε κενό ανάμεσά τους. Προσοχή, αν αφήσουμε κενό θεωρείται ασύντακτο. Και επίσης είναι έγκυρο συντακτικά να παραλείπουμε τη μονάδα μέτρησης όταν η τιμή είναι 0. Εντάξει, δηλαδή αν γράψουμε width ότι είναι 0, τότε αυτό είναι συντακτικά έγκυρα και δεν απαιτείται να γράψουμε κάποια μονάδα μέτρησης. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια πιο αναλυτική ματιά στο M και στο